Πάμε τώρα στην πρώτη αποκάλυψη της απόψινής εκπομπής που έχει σχέση, κυρία Μπενέα, με αυτές τις περίφημες κατασχέσεις, οι οποίες έρχονται η μία μετά την άλλη και μόλις πριν από μια εβδομάδα έχουμε καινούργια κατάσχεση. Ναι, καινούργια κατάσχεση. Αυτή στον τη φορά ιδιοκτήτη της ΠΑΕ, στον ίδιο ιδιοκτήτη της μεγάλης επαρχιακής ΠΑΕ. Αυτή τη φορά, κύριε Θωμαίδη, κατασχέθηκε με δικαστική απόφαση, φυσικά, πρέπει να το διευκρινίσουμε αυτό, για να μην υπάρχουν παρερμηνίες, να μην σκέφτεται και οι τηλεθεατές, ενδεχομένως δεν ξέρουν. Κατασχέθηκε λοιπόν ένα πανάκριβο ακίνητό του στο κέντρο της Αθήνας, για χρέη, μάλλον την κατάσχεση την έκανε κάποιος... ιδιώτης. Ναι, ιδιώτης. Και είναι ένα ποσό 5.000 ευρώ αποζημίωση για συκοφαντική δυσφήμιση. Αυτό είναι ο λόγος. Α, έχει κερδίσει η απόφαση. Ναι, έχει κερδίσει. Του... Γι' αυτό είπα δικαστική απόφαση. Το οποίο με τα έξοδα, του στόχου κτλ. Είχε στο 10.000 ευρώ περίπου. Περίπου, ναι. Ναι. Και επειδή... Το ακίνητο μεταξύ κοστίζει πολλά. Πάνω από μισό εκατομμύριο ευρώ. Ακριβώς. Εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ. Εκτιμήθηκε ήδη μισό εκατομμύριο. Το ακίνητο βγαίνει στον πληστηριασμό, έτσι, 14 Μαΐου. Βγαίνει στον πληστηριασμό. Για να δούμε λοιπόν, έτσι, για να μην υπάρχει καμία αμφιβολία. Και βεβαίως εμείς τηρούμε απαρεγκλήτως και το τεκμήριο αθωότητας, όπως λέμε, και τα προσωπικά δεδομένα, και γι' αυτό είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Μετά τα σεντόνια από κατασχετήρια στους άδειους λογαριασμούς του ιδιοκτήτη ΠΑΕ της Super League 1, βγήκε στο σφυρί και το γραφείο του, το οποίο στεγάζεται σε νεοκλασικό κτίριο στο κέντρο της Αθήνας. Η κατάσχεση ορίστηκε να γίνει μέσω της ηλεκτρονικής διαδικασίας του εφετείου στις 14 Μαΐου 2021 για το ποσό των 9.274 ευρώ, ενώ η τιμή πρώτης προσφοράς ορίστηκε στο ποσό των 500.000 ευρώ, όπως προσδιορίστηκε η τιμή της εμπορικής του αξίας. Το νεοκλασικό οίκημα, στο οποίο στεγάζεται το γραφείο του ιδιοκτήτη της ΠΑΕ, όπως περιγράφεται στο δικόγραφο του πληστηριασμού, αποτελείται από την είσοδο με μικρό διάδρομο και χολ, ένα σαλόνι με στεγασμένο εξώστη και ένα κοιτώνα με εξώστη, μια τραπεζαρία, ένα μικρό χολ μεταξύ κοιτώνος και λουτρού, ένα λουτρό, μαγειρίο, μια αποθήκη, δωμάτιο υπηρεσίας, αποχωρητήριο υπηρεσίας, έχει επιφάνεια τετραγωνικά μέτρα 153, ιδιόκτητο όγκο συνολικά 612 κυβικά μέτρα, ποσοστό συνειδιοκτησίας εξαδιαιρέτου στο άνω οικόπεδο 68 χιλιοστά, μάλλον, συγγνώμη, 68 και 92 χιλιοστά, το επιδικαστέν ποσό αποζημίωσης των ετούντα, για το οποίο βγαίνει σε πληστηριασμό το ακίνητο, αν έρχεται σε 5.000 ευρώ, ανεβαίνει στο ποσό των 9.274 ευρώ ως εξής: για επιδικαστέν κεφάλαιο 5.000, για νόμιμους στόκους 1.970, για επιδικαστήσα δικαστική δαπάνη 1.000 ευρώ, για έξοδα λήψης πρώτου απογράφου εκτελεστού 250, για έξοδα αντιγράφου και αντιγραφικά δικαιώματα 10, για σύνταξη επιταγής και παραγγελία προς επίδοση 1.000 ευρώ, για δαπάνη επίδοσης 43 ευρώ.